607 κάθετος 23/3/2023, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κυρίου Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα τακτοποίηση θέματος τίτλων ιδιοκτησιών ορεινού όγκου και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Τράκης. Κύριε Αχμέτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα που απασχολεί τους Θρακιώτες και απασχόλησε και την Ειδική Επιτροπή, τη Διακομματική Επιτροπή, για ένα ολόκληρο χρόνο. Μάλιστα, κατά την επίσκεψη και της Πρόεδρου μαζί με τα στελέχη άλλων κομμάτων στη Θράκη, την τώρα Βακογέννη, το είχαμε εξαντλήσει. Τώρα, προκειμένου, τι είναι. Σημαντικός αριθμός πολιτών της μειονότητας, στον ορεινό όγκο της Θράκης κυρίως, αλλά και συνολικά σε όλη την ευρύτερη περιοχή, και όχι μόνο μειονοτική, αλλά και παρενιστούντες, διάφοροι, δεν διαθέτουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Δηλαδή, κατέχουν κάποια κομμάτια, τα οποία δεν είναι βέβαια βασικές εκτάσεις, δεν είναι καταπατημένα ιδιοκτησιακά κομμάτια. Και αυτό το θέμα, η έλλειψη δηλαδή τίτλων, γιατί υπάρχει το αμάχητο τεκμήριο πάντα ότι όταν δεν υπάρχει τίτλος, ανήκει αυτό στο ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα σε διάφορες περιπτώσεις κτηματολογικών διαφορών ή κατά τη δήλωση μόνο, πάντοτε έρχεται το ελληνικό δημόσιο και κάνει ένσταση. Θυμίζω ότι είχε θεσμοθεί το 2012 επί κυβερνήσεως τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μια ειδική νομοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων για να αφορούν την πρώτη κατοικία με μειωμένο πρόστιμο, χωρίς να θεραπεύεται βέβαια το πρόβλημα έλλειψης νομοποιητικών εγγράφων. Αυτό ήταν τότε θετικό. Και έδωσε όντως μια διέξοδο τότε, προκειμένου κάπου κάπως οι άνθρωποι να διευκολυνθούν να αποκτήσουν τίτλους. Στην έκθεση, όπως σας είπα, και της Διακομματικής Επιτροπής, υπάρχει ειδική παράγραφος που αναφέρεται σε αυτό το θέμα και μάλιστα καλεί το ελληνικό κράτος να επιταχύνει την επίλυση του θέματος των τίτλων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένως και της κοινότητας των παλαινιστών. Διότι αυτό το θέμα δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια οικονομική και κοινωνική. Διότι όσο δεν λύνονται αυτά τα θέματα της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να γίνει καμία ανάπτυξη στην περιοχή. Βάσει αυτού και του πορίσματος τώρα, αλλά και της μελέτης που έγινε, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Πότε και με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις σκέφτεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει το κεφάλαιο της έκθεσης της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, που αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας του ορεινού όγκου και τις ευρύτερες περιοχές, η έλλειψη των οποίων προκαλεί κατά κοινή παραδοχή την περαιτέρω υποβάθμιση περιοχών και κοινωνικών ομάδων στη συγκεκριμένη περιοχή. Σαφώς ολοκληρώνω ότι ίσως χρειάζεται να συσταθεί και μια διευρυντική επιτροπή. Θα ακούσουμε την απάντησή σας. Δεν είναι μόνο δικιά σας αρμοδιότητα, βέβαια, του Υπουργείου Οικονομικών. Άπτοτε και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και της ψηφιακής διακυβέρνησης και του περιβάλλοντος. Αλλά το θέμα, επειδή έχει υψίστης σημασίας, τουλάχιστον σήμερα, πριν κλείσει η Βουλή μετά τις 22, θα ήθελα την πρώτη εκτίμησή σας να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας στην περιοχή για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Τι σκέφτεται, αν η κυβέρνησή σας έχει υλοποιήσει κάποιο σχέδιο, κύριε Υπουργέ? Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιοχή της Θράκης. Εκφράζεται με πάνω από 360 έργα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προϋπολογισμό ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνονται στο ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην περιοχή τον περασμένο Ιανουάριο. Στα πλαίσια αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα όπως η αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, ενώ μέσα από τη χρηματοδότηση υποδομών και έργων στον τομέα των μεταφορών έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για την περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ερώτηση που καταθέσατε για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κατοίκων του ορεινού όγκου στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, προφανώς αναφέρει σε εκείνα τα οποία κατέχουν ιδιώτες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας.
Υπάρχουν όμως τα εξής σημεία που πρέπει να καλυφθούν ή για την ακρίβεια να διευκρινιστούν. Πρώτον, αν τα κινητά αυτά βρίσκονται εντός δασικών ή μη δασικών εκτάσεων ή εκτάσεων που εμπίπτουν σε περιοχές Natura 2000. Δεύτερον, αν διεκδικούνται από το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και τρίτον, εφόσον διεκδικούνται, σε ποια φάση, σε ποια βάση στηρίζεται η διεκδίκηση. Αν δηλαδή είναι καταγεγραμμένα στο Μητρό ακινήτων δημόσιας περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή αν αποτελούν δασικά ακίνητα στα οποία ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου ή ακίνητα στα οποία οι ιδιώτες δεν αποδεικνύουν χρησικτησία έναντι του δημοσίου. Το θέμα συνεπώς σχετίζεται με την αναγνώριση της κυριότητας ιδιωτών επί ακινήτων, στα οποία το ελληνικό δημόσιο μπορεί ενδεχομένως να θεμελιώνει ιδιοκτησία και ως εκ τούτου έτσι μπορεί να θίγεται η δημόσια περιουσία. Από το αρχείο που τηρείται στην Οικία Εκτιματική Υπηρεσία του Νομού Ξάνθης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν τα ακίνητα, που περιγράφονται στην επίκαιρη ερώτηση, προκύπτει ότι στην ορεινή περιοχή και συγκεκριμένα, πρώτον, στο Δήμο Μίκης είναι καταγεγραμμένα συνολικά 145 δημόσια κτήματα, εκ των οποίων τα 76 δεν έχουν εντοπιστεί. Δεν έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Και δεύτερον, στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης είναι καταγεγραμμένα συνολικά 72 δημόσια κτήματα, εκ των οποίων τα 28 δεν έχουν εντοπιστεί. Τα συγκεκριμένα δημόσια κτήματα έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Ξάνθης. Και όπως μας ενημερώνουν οι κτηματικές υπηρεσίες του Νομού Εύρου και του Νομού Ροδόπης, τα ερωτήματα που θέσατε στην ερώτησή σας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Επισημαίνω ότι η δήλωση των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Ξάνθης, με μόνο στοιχείο το φύλλο καταγραφή τους, δεν σημαίνει ότι η κυριότητά τους ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα αναφερθώ και σε άλλα σημεία στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο κύριος Αχμέτ. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καταρχήν είναι ευχάριστο που το Κτηματολόγιο Ξάνθης απάντησε και μάλιστα έδωσε κάποια στοιχεία. Το ίδιο θα περίμενα και από τον Ομό Ροδόπης και από τον Εύρο. Αλλά δυστυχώς αυτοί ξέφυγαν λέγοντας ότι δεν έχουν αρμοδιότητα. Ενώ μια χαρά είχαν αρμοδιότητα και μπορούσαν να αναφέρουν ποια κτήματα. Αυτό θέλω να το παρατηρήσω. Γιατί καμιά φορά οι υπάλληλοι μας, οι δημόσιοι, αυτή η αρνησιδικία τους, όπως λέμε εμείς στα δικαστήρια, των αρμοδιοτήτων δεν είναι θεμητός τρόπος. Τέλος πάντων. Εγώ για να προσφέρω στο διάλογο, κύριε Υπουργέ, θέλω να διευκρινίσω το εξής και επιμένω στην πρότασή μου ότι πρέπει οπωσδήποτε να συσταθεί μια επιτροπή με συναρμόδια υπουργεία, η οποία θα επεξεργαστεί μια νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εξ αρχήν πρέπει να αφαιρεθούν αυτά τα ακίνητα που όντως έχουν εγγραφεί στα κτηματολόγια, στα ειδικά μητρώα του δημοσίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εφόσον αποδεικνύεται κρατική δημόσια ιδιοκτησία, σαφώς ο άλλος είναι καταπατητής. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Ή δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες στην Ελλάδα, ή μόνο με την απλή διοικητική πράξη ενός δασάρχη ή εκτίμηση καλύτερα, που ξέρουμε εμείς οι δικηγόροι νομικοί, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο δάσος. Αλλά μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε ότι για ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες στο δημόσιο ως στα φύλλα του δημοσίου ως ιδιοκτησία τους, παρά τα αυτά, όταν εγγράφονται στο κτηματολόγιο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουν οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας, μπαίνει πάντοτε το θέμα, μετά πάει στον κτηματολογικό δικαστή. Και όταν πάει στο κτηματολογικό δικαστή για να γνωρίσει το δικαίωμά του, δεν χωρεί χρησικτησία κατά του ελληνικού δημοσίου, κύριε Υπουργέ, και το ξέρω. Εσείς είπατε ότι βάσει χρησικτησίας. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν χωρεί χρησικτησία. Τι γίνεται, λέει το ελληνικό δημόσιο κατά τεκμήριο είμαι κύριος, άντε να πας να αποδείξεις την κυριότητά σου. Και πώς θα την αποδείξεις, πρέπει να φέρεις τίτλους αείμνηστους ακόμα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τρέχουν σε περιοχές αν αυτά τα ακίνητα ήταν με την ειδική διαδοχή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή αν μιλάμε για Γιάννενα, αλλά εγώ τώρα. Και σάρι, στην Κρήτη μπορεί να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά ας επικεντρώσουμε τη συζήτηση μόνο στη Θράκη. Και αυτόματα το δικαστήριο το ελληνικό διατάζει αποδείξεις στον πολίτη να φέρει τίτλους. Αυτοί οι τίτλοι 90% είναι ανύπαρκτοι.
Γι' αυτό το λόγο η υπόθεση ξεφεύγει και το δικό σας αρμοδιοτήτων. Πρέπει με σοβαρότητα να γίνει μια επιτροπή. Να δούμε ποια ακίνητα είναι αυτά, πόσο χρόνο ο άνθρωπος θα έχει αυτά, ποια είναι η διαδικασία της χρήσης και της νομής, πώς αποδεικνύεται αυτό. Να μπουν οι εξαιρέσεις πάνω σε αυτό το θέμα, όσο στα φύλλα ιδιοκτησίας όπως είπαμε στο δημόσιο, και να δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να αποκτήσουν τέλος πάντων ιδιοκτησία επάνω, για να μπορέσει αυτά τα 6,2 δισεκατομμύρια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και είπατε ότι θα γίνουν τα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης να βρουν, να έχει λόγο ύπαρξης. Αλλιώς δεν θα έχει το νόημα το Ταμείο Ανάκαμψης να δουλέψει επάνω στη Θράκη, είτε είστε εσείς κυβέρνηση είτε είναι άλλη κυβέρνηση. Εδώ στο κράτος υπάρχει συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Και η Βουλή θα συνεχίσει το έργο της και πρέπει από τώρα όλοι οι συμπτέρυγες Βουλής να συμφωνήσουμε, να σκύψουμε πάνω στο θέμα και να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Και αν θέλετε, και τελειώνω με αυτό, μπορεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση να μην αφορά μόνο τη Θράκη, αλλά να αφορά και άλλες περιοχές της χώρας μας. Για να ξεκλειδώσει τέλος πάντων το καλό από το κακό. Δεν μιλάμε για καταπατητές πάλι. Δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για υγιείς περιπτώσεις που η δικηγορική σύλλογη και πολλοί θεσμοί έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι ακίνητα τα οποία δηλώνονται με την επίκληση της κυριότητας του δημοσίου με βάση την εγγραφή τους στα βιβλία καταγραφής δημοσίων κτημάτων της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας αποδίδονται στο δημόσιο. Μάλιστα, τα βιβλία καταγραφής δημοσίων κτημάτων συνιστούν δικαστικά τεκμήρια που παράγουν πλήρη απόδειξη υπέρ του δημοσίου με τις προϋποθέσεις του νόμου και οι ιδιώτες καλούνται να αποδείξουν το δικαίωμά τους έναντι του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, όποιος έχει ένομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωση υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη θεμελιώνουν. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η κτηματολογική διαδικασία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Συγκεκριμένα, μόλις ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των αρχικών δηλώσεων, η οποία έληξε στις 14 Μαρτίου του 2023. Από εκεί και πέρα έχουμε περάσει στο στάδιο της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ή εκπρόθεσμης δήλωσης με καταληκτική ημερομηνία την 30 Οκτωβρίου του 2023. Άρα η κτηματολογική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωσή της θα έχουμε σαφή εικόνα για την ταυτότητα των ακινήτων και αφού εκδικαστούν ενστάσεις και αγωγές, τότε θα μπορούμε με σαφήνεια να αποφανθούμε εάν τα λόγω ακίνητα υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.